Το πλάγιο του Χάιτο είναι περίπου σαν κόρνερ. Όλος ο κόσμος στον αέρα. Μπένζα τον ξέχασε, άμυνα του Παναθηναϊκού στην έξω πλευρά των δικτύων out. Πρώτη ευκαιρία για την γηπεδούχο στο 17. Πιέζει ο Κωνσταντίνου, παίρνει ο Κόλκα. Πίεσε μάλλον ο Φίσας, πήρε ο Κόλκα, τώρα ο Κωνσταντίνου. Κατεβάζει, έχει την ευκαιρία, το σούτ δεύτερο πάνω στο ρεκ. Στο 32. Καραγκούνης. Βλάοβιτς. Κωνσταντίνου. Φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Στο 74 δεν το απέφυγε το φάουλ ο Τόμας Βάλντο. Ο Μπράσκι δείχνει στους γηπεδούχους να στήσουν το τείχος ακόμη πιο πίσω. Βλάοβιτς, η μπάλα περνάει, γκολ! Στο 75 η αλλαγή ήρθε από τον πάγκο ο Γκόραν Βλάοβιτς και μας έφτιαξε την βραδιά. Μια βραδιά που ούτως ή άλλως ήταν πολύ καλή μέχρι στιγμής για τα ελληνικά χρώματα. Γίνεται ακόμη καλύτερη 15 λεπτά πριν το φινάλε με το απευθείας φάουλ του Γκόραν Βλάοβιτς στα δίχτυα του Όλιβερ Ρεκ. Η μπάλα περνάει σιρτά κάτω από το τείχος, πιθανόν να βρει και λίγο και στο πόδι του Μικάελσεν και το 0-1 για τον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Κωνσταντίνου με τον Βάλντο, του φεύγει πίσω από την πλάτη, τον ξαναβρίσκει μπροστά του, μπαίνει στην περιοχή ο Κύπριος, γυρίζει, ευκαιρία Μπασίνας, 2-0 στο 80 από τον Άγγελο Μπασίνα. Ύστερα από 3 γκολ στο Champions League και στο κύπελλο πρωταθλητριών με πέναλτι, έρχεται και ένα που δεν είναι με πέναλτι και είναι το πιο γλυκό γκολ που ασφαλώς έχει βάλει στην καριέρα του μαζί με εκείνο εναντίον της Juventus στην Αθήνα πριν από 10 μήνες. Σάλκε Παναθηναϊκός 0-2 με δημιουργό τον Μιχάλη Κωνσταντίνου που έβαλε πλάτη το Βάλντο, γύρισε, έφυγε η μπάλα από τον Βλάοβιτς που περίμενε στο πρώτο δοκάρι και εντελώς ανενόχλητος στο ύψος του δεύτερου δοκαριού ο Άγγελος Μπασινάς στο 80 το 0-2. Νέμετς. Χάιτο με το αριστερό, πέφτει ο Νικοπολίδης, μπλοκάρει. Να βγάλει και αυτό στο μεροκάματο ο Αντώνης Νικοπολίδης, βρίσκει τον Καραγκούνη. Αυτός κοιτάει πίσω του, μήπως και μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Και πραγματικά βρίσκει τον Βασινά. Αυτός με τη μία για τον Βλάοβιτς, για να το δούμε και αυτό. Όχι, απέκρουσε ο Ρεκ. Στο ακριβώς στη συμπλήρωση των 45 λεπτών του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει ακόμη μια ευκαιρία ο Κροάτης. Ένας μένων με τον Βάλντο. Πλησιάζει ο Σάριτς, πλησιάζει και ο Πάολο Σόουσα. Αυτόν βρήκε ο Πορτογάλος, το Σάριτς δηλαδή, κοντά και ο Καραγκούνης, κοντά και ο Πάολο Σόουσα. Εκπληκτικό τρίγωνο, Καραγκούνης γυρίζει, διώχνει ο Ρεκ με το ένα χέρι και καθώς είναι ζαλισμένη θα έλεγα όλη η γερμανική άμυνα, έχει δείξει κόρνερ ο Μπράσκι. Προσωπικά εμένα θα μου επιτρέψετε, ναι μεν μπορεί να χαρώ, αλλά αν σκεφτώ αυτά τα οποία γίνανε σήμερα το πρωί στην Αμερική, πιστεύω ότι το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των ανθρώπων αυτών, έτσι και να μην ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα άλλο τέτοιο χτύπημα.